με τις τράπεζες η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πήγαμε από το ένα άκρο που ήταν οι διαρκείς επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, καρτών. Με courier ερχόταν. Ερχόταν, πετούσε courier την κάρτα του πιστωτική. Χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, με 3% επιτόκιο, με 1,5% δωρεάν επιτόκιο συνδρομές. Και τα λοιπά. Ναι, πήγαμε στο άλλο άκρο τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σφιχτό και στην ουσία το τραπεζικό σύστημα, αντί να είναι βοηθός το επιχειρήν, έγινε η θηλιά η οποία του καταστρέφει. Είναι γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες στο επιμελητήριο για το θέμα των τραπεζών. Ήδη εμείς σαν επιμελητήριο όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Ένα παράδειγμα θα σας πω, μια γνωστή τράπεζα, μια γνωστή επιχείρηση της Καβάλας, εκεί που είχε ένα επιτόκιο 5% το πήγε 10%. Με το που κάνουμε επιστολή εμείς στο επιμελητήριο το επιτόκιο το πήγε στο 8%. Με το που είπαμε ότι θα πάμε και παρακάτω στη διοίκηση, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Πολλές φορές και η συμπεριφορά των τοπικών στελεχών των τραπεζών είναι απαράδεκτη. Καταρχήν υπάρχει μια αγένεια αυτή τη στιγμή προς τους επιχειρηματίες. Στους ανθρώπους του μόχθου, οι οποίοι πραγματικά κοπιάζουν σε τέτοιες συνθήκες να παράξουν, κοπιάζουν να βγάλουν τα προστοζήν. Και οι τράπεζες, οι οποίες ούτε πήραν χαμπάρι την κρίση, το τι έγινε και πώς έγινε και πώς όλο αυτό το διάστημα φούσκωσαν μια οικονομία που δεν έπρεπε να τη φουσκώσουν. Και τις ευθύνες. Ξαφνικά έχουν ευθύνες. Τεράστιες. Και ξαφνικά από τα υπερκέρδη, θα τα θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, με τι πανηγύρια παρουσίαζαν οι πρόεδροι και τα Golden Boys, τις επιτυχίες και τα κέρδη των τραπεζών. Θα θυμάστε επίσης ότι κάθε μήνα είχαμε μια τράπεζα που μας έκανε τραπέζι για να μας δείξει τα επιτεύγματά της. Και συγγνώμη που διακόπτω, 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπόνους παίρνουν αυτά τα Golden Boys. Και εγώ απορώ, υπάρχουν υπάλληλοι που παίρνουν μπόνους 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Εντάξει, έλεος. Κι όμως. Μετά μην λέμε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κι όμως υπήρχαν. Και όμως υπήρχαν. Και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ακόμα, να το ξέρετε. Δεν έχουν τα πράγματα ξεκαθαρίσει ακόμα. Για τη χώρα μας μιλάτε. Για τη χώρα μας μιλάμε, βεβαίως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κλίμα το οποίο έχει να κάνει με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Οι τράπεζες και αυτές δεν έχουν χρήματα, διότι δεν έκαναν σωστή διαχείριση, διότι δώσαν πάρα πολλά θαλαζοδάνεια, δώσαν πάρα πολλά καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Χωρίς καμία εξασφάλιση. Η επισφάλεια ήταν το κύριο χαρακτηριστικό τους. Μπήκαν σε έναν ανταγωνισμό ακράτητο μεταξύ τους. Φτάσαν να παίρνουν επιτόκιο 1% και να δίνουν 0,90% επιτόκιο. Δηλαδή δανειζόταν περισσότερα και σε δανείζαν με χαμηλότερο. Έτσι. Και τώρα είμαστε στο σημείο όπου μας το παίζουν οι τράπεζες αφιψηλού και ότι εμείς τηρούμε τους τραπεζικούς όρους και συμπεριφέρονται στους επιχειρηματίες και στους πολίτες ως σκουπίδια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς, όπως σας είπα ήδη, έχουμε γραφείο παραπώνων κατά των τραπεζών. Ο σχεδιασμός μας το επόμενο διάστημα είναι να δημιουργήσουμε μία λίστα τύπου τηρεσία και κάθε μήνα να ανακοινώνουμε ποια τράπεζα στο νομό μας είχε τις περισσότερες καταγγελίες που θα μας γίνουν στο γραφείο μας. Τις οποίες καταγγελίες θα τις δημοσιεύουμε και εδώ και στον Αθηναϊκό τύπο και στη διοίκηση της τράπεζας. Να δούμε πώς θα συμπεριφέρονται οι τοπικοί υπάλληλοι των τραπεζών και οι διευθυντές τους.